Εμείς αλλάζουμε θέμα. Θα δούμε μια περίπτωση τώρα, η οποία είναι από αυτές που λέμε, ρε παιδί μου, αποκλείεται να συμβαίνει. Έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις, σε χωριά, σε οτιδήποτε, ας πούμε, να τσακώνονται δύο γείτονες για τα όρια. Σωστά. Για τα όρια του χωραφιού. Λέει, όχι, αυτό είναι δικό μου, έχεις μπει δύο μέτρα μέσα σε μένα και τούμπαλιν. Κλασικό, ναι. Λοιπόν, πρόσεξε, συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Δηλαδή. Στην Αττική υπάρχουν δύο δήμοι οι οποίοι σφάζονται, κατά κυριολεξία, για τα όρια των δήμων τους. Και είναι εδώ πιο κάτω, σε εμάς. Ποιοι? Είναι η Γλυφάδα και το Ελληνικό. Για ποιο λόγο? Θα δεις και το λόγο, θα το δεις και σε χάρτες. Λοιπόν, κάτσε να το εξηγήσουμε ένα λεπτό τώρα για να καταλάβουμε. Μας. Εδώ είναι η Γλυφάδα. Από εδώ, βλέπεις την μπλε κουκίδα? Βλέπω, ναι. Από εδώ είναι η Γλυφάδα. Ωραία. Από εδώ είναι Ελληνικό. Μάλιστα. Το επίδικο ποιο είναι? Αυτό εδώ το κομμάτι Σούρμενα, το γήπεδο Σουρμένων, ιστορικό γήπεδο, που η Γλυφάδα θεωρεί ότι της ανήκει. Ναι, αλλά... Αλλά είναι στα όρια του ρέματος και θεωρείται ως φυσικό όριο, ας πούμε, το ρέμα. Κάτσε ρε εσύ, Γιάννη μου. Μέχρι σήμερα σε ποιον δήμο ήταν? Υποτίθεται στο Ελληνικό. Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Είναι στα δικαστήρια. Υπάρχει αγωγή για αυτή την ιστορία. Εδώ είναι το πρώην αεροδρόμιο. Έτσι. Εδώ είναι τα έργα που γίνονται για το Ελληνικό. Εδώ το συγκεκριμένο οικόπεδο τώρα για ποιο λόγο. Σου λέει η Γλυφάδα, ρε παιδί μου, ότι αυτό εδώ μου ανήκει. Ναι, και τι το θέλει η Γλυφάδα τώρα και. Τι νοιάζει, δεν πιάσε γκαίλα. Δικό τη. Κάτσε, εδώ είναι φιλέτο γενικώ. Ναι, αυτό λέω. Μήπω θέλουν να γκρεμίσουν το γηπεδάκι για να φτιάξουν τίποτα πολύ καλό. Δεν ξέρω αν θέλουν να γκρεμίσουν ή όχι. Δημόσια κτίρια και δεν το γνωρίζω. Δε και τον άλλο χάρτη τώρα. Λοιπόν. Το βλέπεις το όριο που λέμε, το φυσικό όριο του ρέματος. Ναι. Αυτό είναι το επίδικο. Εδώ, το βλέπεις μέσα στην μαύρη γραμμή. Μάλιστα. Όλο αυτό το κομμάτι εδώ. Λοιπόν, εδώ είναι το όριο. Ναι. Εδώ είναι το ρέμα. Κοίτα, παρθένο το βλέπω το κομμάτι το συγκεκριμένο και γύρω-γύρω χτισμένο όλο. Καλά τώρα. Εκεί είναι... Έχει ένα ενδιαφέρον, έτσι. Ρε παιδί μου, έχει, ναι. Αλλά τώρα το να τσακώνται δύο δήμοι είναι και λίγο κάπως περίεργο. Δηλαδή, νομίζαμε ότι τα όρια είναι αυτά. Πάντως δεν το εδώ είναι και η αγωγή. Όπλων, απλά για να το πούμε τώρα, ναι. Έχει κατατεθεί και αγωγή από το Δήμο Γλυφάδας εναντίον του Δήμου Αργυρούπολης Ελληνικού και νομίζω ότι θα τα λύσει τα δικαστήρια την ιστορία. Έχουμε άνθρωπο εκεί πέρα που να ψάχνει το θέμα, να ψάχνει το φαινόμενο αυτό, τι συμβαίνει. Τιματομεσίτη ολόκληρο. Σωτήρη Μπαρσάκη. Καλημέρα, ρε Σωτήρη. Καλημέρα και πάλι. Βρισκόμαστε στο επίμαχο σημείο που είναι το μήλον της Έριδος. Θα δείτε εδώ το γήπεδο που είπε ο Γιάννης νωρίτερα. Εδώ είναι το γήπεδο και εδώ που πατάμε ακριβώς όλη αυτή η έκταση. Μέχρι εδώ κάτω στο ρέμα που θα σας δείξω. Εδώ είναι το ρέμα. Μη φανταστείτε κανένα μεγάλο. Ένα ρεματάκι είναι. Εντάξει. Λοιπόν, είναι το επίμαχο σημείο που ουσιαστικά τι υποστηρίζει. Ο Δήμος Γλυφάδας υποστηρίζει ότι ο Δήμος Ελληνικού πήγε έτσι από μόνος του στο κτηματολόγιο και δήλωσε ότι του ανήκει αυτό εδώ το σημείο και έχει ξεκινήσει και φτιάχνει διάφορες εγκαταστάσεις και πετάει και μπάζα, ενώ σύμφωνα με το Δήμο Γλυφάδας θέλει αυτό το σημείο ουσιαστικά να το πρασινίσει. Ο Δήμος Ελληνικού από την άλλη υποστηρίζει ότι παιδιά εμείς είμαστε ένας πιο φτωχός Δήμος. Ο Δήμος Γλυφάδας είναι πολύ πλούσιος, έχει το λιμάνι, παίρνει κέρδη από εκεί. Ας μας αφήσει ο Δήμος Γλυφάδας αυτό το σημείο να το εκμεταλλευτούμε όπως εμείς θέλουμε. Έτσι κι αλλιώς λένε ότι δίνουμε τα σχολεία για τα παιδιά της Γλυφάδας, τα δημοτικά και τα γυμνάσια να σπουδάσουν, ναι, εδώ. Οπότε υπάρχει αυτό. Ρε Σωτήρη, για συγγνώμη τώρα. Για κάνε ένα βήμα αριστερά, μπορείς να κάνεις. Ένα βήμα αριστερά. Ναι. Ωραία. Mm-hmm. Εκεί που είσαι τώρα, είσαι Γλυφάδα? Εδώ είμαι Ελληνικό. Ωραία, για πήγαινε στη Γλυφάδα. Εδώ είμαι Ελληνικό. Η Γλυφάδα θα πάμε από εδώ, έχει ένα γεφυράκι που ενώνει τα δύο σημεία. Μισό λεπτό να περάσω, περνάει και κόσμος τώρα. Κάτσε, αυτή την ώρα, όπως καταλαβαίνετε. Εκεί που είναι η Γλυφάδα μπορεί να είναι τώρα, περίμενε. Γιατί λέμε τώρα με βάση αυτά που ξέραμε εμείς τώρα όλοι. Εδώ που βρισκόμαστε, όπως σας είπα, είναι το επίμαχο σημείο. Ακόμα είναι Ελληνικό. Το δεύτερο. Εδώ τώρα εδώ που είναι ο Δήμος Γλυφάδας. Εδώ είσαι Γλυφάδα. Εδώ είναι ο Δήμος Γλυφάδας. Το βλέπεις με ένα γεφυράκι πώς περνάς. Λοιπόν. Από τον ένα Δήμο στον άλλο. Τα Σούρμενα στη Γλυφάδα δεν είναι. Ελληνικό. Αυτό είναι ακριβώς πίσω το γήπεδο που σας δείξαμε. Τώρα είσαι Γλυφάδα πάντως. Τελείως. Ξεκάθαρα. Τώρα είναι Γλυφάδα. Για παίρνα λίγο Ελληνικό. Το ρέμα. Έλα λίγο στο Ελληνικό. Το ρέμα είναι το σύνολο. Το ρέμα μπορείτε να το δείτε εδώ. Αυτό είναι το ρέμα και από εδώ. Δείτε που πάμε στον Δήμο Ελληνικού. Έτσι.
Ναι, κοίτα, εμένα τώρα λοιπόν μου φαίνεται ότι αυτό το οικόπεδο, όπως είπα και νωρίτερα, είναι 800 τετραγωνικά, είπες. Είναι φιλέτο. Φιλέτο είναι, εννοείται ότι είναι φιλέτο. Και γι' αυτό υπάρχει τώρα είναι αυτό. Είναι φιλέτο. Ο Δήμος Γλυφάδας έχει κάνει ολόκληρο προγραμματισμό να πρασινίσει όλη αυτή η περιοχή, διότι είναι ένα κεντρικό σημείο. Από πάνω είδαμε και το Airbus που είχαν τοποθετήσει πρόσφατα. Μάλιστα. Το ιστορικό αεροσκάφος. Θα τα λύσει η υπηρεσία αυτά, Σωτήρη μου. Mm-hmm. Θα τα λύσει η υπηρεσία. Να κάνω μια ερώτηση πριν κλείσουμε. Θέλω να μου πείτε. Απάντηση μου περιμένεις. Θέλω να μου πείτε η Γαλλία. Η Γαλλία συνορεύει με πάρα πολλές χώρες. Ποια από όλες αυτές τις χώρες έχει το μεγαλύτερο χερσαίο σύνορο? Τι είπες, ο Δήμος? Έχουμε Ισπανία, έχουμε Ελβετία, έχουμε Ιταλία. Με ποια από όλες τις χώρες που συνορεύει η Γαλλία έχει το μεγαλύτερο Γερμανία. Χερσαίο σύνορο? Λοιπόν, Γιώργο. Όποια θες πες. Γιώργο, πες μας κι εσύ. Ισπανία. Να σας πω, δεν είναι καμία από αυτές τις χώρες, είναι η Βραζιλία. Μπράβο, ρε Σωτήρη. Ρε Σωτήρη, γιατί δεν το λες τόση ώρα? Γιατί? Γιατί? Έχουμε τη γαλλική Γουιάννα, η οποία είναι γαλλική απικία, γαλλικό έδαφος και έχει το μεγαλύτερο χερσαίο. Αυτό φανταστείτε τώρα ένα παρόμοιο. Έσχισες. Έτσι να Σωτήρη. Είχαν και εκεί. Άστο εδώ, μας έκανες ρεζίλη και τους δύο, μπράβο. Πήγαινε μία στο ελληνικό, μία στην Γλυφάδα μέχρι να λυθεί το πρόβλημα. Φιλάκια, γεια σου. Λοιπόν, δεν υπάρχει, ναι.